Θα σας πω μια άποψη προσωπική μου που έχω τόσα χρόνια και από την πνευματική μου επικοινωνία με τις γυναίκες, τις κυρίες, αλλά και γενικότερα από την πείρα που έχω μέσα σε αυτή τη διαδικασία με το διάβασμα μέσα στα βιβλία μας. Δύο πράγματα θα σας πω. Το πρώτο, το ότι θεωρώ ότι το ισχυρό φύλο είναι η γυναίκα στον κόσμο και όχι ο άνδρας. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι ναι μεν η γυναίκα έχει μία ισότητα όπως καλείται, που είναι λανθασμένος ο όρος, εγώ θεωρώ ότι είναι ισοτιμία ο σωστός ο όρος, διότι μέχρι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουμε αγώνες ανδρών και γυναικών. Δεν υπάρχει ισότητα εκεί. Υπάρχει όμως ισοτιμία. Θέλω λοιπόν να σας πω στο δεύτερο αυτό τμήμα της ισοτιμίας ότι ειλικρινά ο συναισθηματικός κόσμος μιας γυναίκας είναι διαφορετικός από τον κόσμο τον όμοιο ενός άντρα. Και μετά από μεγάλη έρευνα, προσωπική μου δηλαδή, σε ένα πνευματικό επίπεδο, έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Οι γυναίκες, οι κυρίες, οι μαμάδες είναι έτσι, επειδή έχουν τη δύναμη να κρατούν μέσα τους 9 μήνες έναν άλλον άνθρωπο και έχουν καταφέρει παγκοσμίως να τον κρατούν και να τον προσφέρουν μετά στην κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μου δίνεται η αφορμή εφέτος να απευθύνω αυτά τα λόγια πρώτα σε μένα και μετά σε εσάς, και χαίρομαι ιδιαίτερα που, επειδή είναι το φως μπροστά, δεν σας βλέπω έτσι ξεκαθαρισμένα, σε μένα πέφτει το φως, χαίρομαι ιδιαίτερα που είπα αυτά που είπα. Συγχαρητήρια, να είστε όλοι και όλες πάντοτε καλά.